σύντροφες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην ειδική προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτάφη, The Other Half. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η συγκίνησή μας που έχουμε την ευκαιρία αυτής της προβολής με την παρουσία μάλιστα του ίδιου του δημιουργού. Ένας καταξιωμένος φωτορεπόρτερ που έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα διεθνή δισιογραφικά πρακτορία. Ένας πολεμικός ανταποκριτής που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει βρεθεί κυριολεκτικά μέσα στη φωτιά του πολέμου. Σε όλα τα μέτωπα που δυστυχώς έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στις συνθήκες όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιράκ, Παλαιστίνη, Ουκρανία και αλλού. Είναι απόψε κοντά μας και θα μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες και τις σκέψεις του. Όπως και ήδη θα διαπιστώσετε σε λίγη ώρα με τη θέασή του, το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτάφη είναι συγκλονιστικό. Ένα ντοκιμαντέρ που επιβεβαιώνει τη φωτογραφική δυνότητα του δημιουργού του, γεμάτο εικόνες και κινηματογραφικά πλάνα που μένουν χαραγμένα στο μυαλό. Μαζί με τη μουσική του Δημήτρη Μιστακίδη, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερης αισθητικής ποιότητας που συγκινεί, προβληματίζει, ενεργοποιεί στον αγώνα της αλληλεγγύης για την προστασία των κατατρεγμένων θυμάτων της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ο Γιώργος Μουτάφης δεν είναι ένας απλός παρατηρητής των όσων απεικονίζει με την κάμερά του, των όσων ζει και βιώνει αυτό το άλλο μισό, οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες, η ελαθρέη και παράνομη της αστικής προπαγάνδας. Επαναπροωθήσεις, άγρια καταστολή και εκμετάλλευση, κυνηγητό, πολύ νεκρά ναυάγια, πνιγμένα μωρά. Άνθρωπος στον πόη των ανθρώπων, ο ίδιος γίνεται μέρος της ιστορίας τους. Συμπάσχει τον πόνο τους, περπατά μαζί τους στα ίδια δύσβατα και επικίνδυνα μονοπάτια, κλαίει και τραγουδά μαζί τους στα βάσανά τους, σηκώνει το ποτήρι του για να πιει στην υγειά τους, στη δύναμη και στην ελπίδα για μια καλύτερη ζωή μακριά από το θάνατο και την καταστροφή. Μέσα από την άμεση προσωπική του πείρα, αντιλαμβάνεται την ευθύνη και το καθήκον του ως άνθρωπος, ως δημιουργός και το επιτελεί υποδειγματικά. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, μα σαν φακός να μεγενθύνει, γράφει ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Και ο Γιώργος Μουτάφης κάνει ακριβώς αυτό. Με το φωτογραφικό του φακό, αποκαλύπτει, καταγγέλει, αφυπνίζει, γίνεται η φωνή της οργής απέναντι στην αδικία, ένας αγωγός του καλέσματος στην πάλη της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης για ένα κόσμο χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και ξεριζωμό, ένα κόσμο λεύτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, σύμφωνα με τα λόγια του Ναζίμ Χικμέτ. Ο Γιώργος Μουτάφης δεν αναπαράγει το ψευδεπίγραφο αφήγημα του ουδέτερου παρατηρητή. Ποιος άραγε μπορεί να μένει ουδέτερος μπροστά στη θέα ενός πνιγμένου μπορού, μπροστά στο έγκλημα. Μας δείχνει την πύλο και την κάθε πύλο που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το ντοκιμαντέρ του είναι υπόμνηση, είναι υπόσχεση. Στην ανάδειξη των αιτίων, στην αποκάλυψη των ενόχων, στην τιμωρία. Γιατί μόνο έτσι φωτίζεται η πραγματική διέξοδος από τα δεινά και τα βάσανα των λαών. Η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Προκαλείται στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, από τον υπεριαλιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις, τις διώξεις από αστικά καθεστώτα, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που σκορπάει η αντιλαϊκή πολιτική φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών και ακροδεξιών κυβερνήσεων. Σε ένα σύστημα που μετατρέπει τα πάντα σε εμπόρευμα, ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο, που καλλιεργεί τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο σκέψης και τον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται το έδαφος για κάθε είδους αποτρόπαιες, ρατσιστικές, μυσαλόδοξες και ομοφοβικές συμπεριφορές και πράξεις. Η φετινή ημέρα κατά του ρατσισμού σημαδεύεται από την ανίποτη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και χιλιάδων ανυπεράσπιστων παιδιών από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας που εξακολουθεί να μένεται εδώ και 2 χρόνια με αμέτρητα θύματα,
από το ασύλληπτο ρεκόρ των 114 εκατομμυρίων εκτοπισμένων ανθρώπων ως το μεγαλύτερο αριθμό ξεριζωμένων στην ανθρώπινη ιστορία. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία διαπερνά οριζόντια την άγρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των ξενιτεμένων. Μοιάζει αντιφατικό, αλλά δεν είναι. Διώξεις του ίδιου νομίσματος που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικά κράτη αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και πρόσφυγες άλλοτε σαν υβριδική απειλή και ελαφραίους εισβολής των συνόρων, με πελώριους φράχτες, επαναπροωθήσεις και σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διαλογής, και άλλοτε σαν μια μεγάλη ευκαιρία ενός κατάλληλου, φθηνού εργατικού δυναμικού με διαλυμένα δικαιώματα για τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω δουλεμπορικών συμφωνιών. Αυτός είναι ο πυρήνας του νέου απαράδεκτου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Με την ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί ψήφο στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές είναι η μοναδική ψήφος εναντίωσης στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Η μοναδική ψήφος που δίνει δύναμη στους κοινούς αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργατών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Και επειδή 21 Μαρτίου είναι ταυτόχρονα Παγκόσμια ημέρα ποίησης, μετά από το Μαγιακόφσκι και το Χικμέτ, θα κλείσουμε αυτό το χαιρετισμό με το δικό μας κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Εμείς, αδελφέ μου, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Με αυτό το στίχο, το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης και προλεταριακού διεθνισμού. Γιατί οι λαοί, οι εργάτες, οι άνθρωποι του μόχθου, ανεξάρτητα από φυλή, εθνική καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα, έχουν κοινά βάσανα και κοινά συμφέροντα για να δυναμώσουν το δικό τους ποτάμι αγώνα και διεκδίκησης για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Στο δρόμο της πάλης, για την ανατροπή του σάπιου συστήματος των πολέμων, της εξαθλίωσης και του ξεριζωμού, μπορούν να τσακίσουν το φασισμό, το ρατσισμό και τις κάθε είδους διακρίσεις και να επιβάλλουν τις δικές τους αξίες της συλλογικότητας, της ταξικής ενότητας και της πραγματικής αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, ευχόμαστε σε όλους καλή υγεία και δύναμη και θα καλέσουμε στο βήμα τον πρωταγωνιστή της σημερινής βραδιάς, τον Γιώργο Τομιτάφ.